Σήμερα, χιλιάδες συμμαθητές μας στην Αθήνα συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Αρνήθηκαν να τους συναντήσουν, να ακούσουν τα δίκαια αιτήματά μας. Δεν τους έκλεισαν απλά την πόρτα. Επιτέθηκαν με βία κυριολεκτικά σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Τους κυνήγησαν μάλιστα μέχρι και έξω από το μολ. Είναι ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση, ό,τι και να λέει για διάλογο με μαθητές, δεν έχει κανένα απολύτως σκοπό να το κάνει. Η Συντονιστική Επιτροπή της Αθήνας είχε προνοήσει και στείλει από χθες email ζητώντας συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, κυρία Νίκη Αραμέως. Σήμερα όμως, ενώ αντιπρόσωποι και άλλοι χιλιάδες μαθητές περίμεναν από έξω ζητώντας να ανοίξουν οι πόρτες, η κυβέρνηση επιτέθηκε με δακρυγόνα και χημικά, δημιουργία ΜΑΤ βρισκόταν παραταγμένη έξω από το Υπουργείο. Αξιοποίησαν για ακόμα μια φορά το γνωστό παιχνίδι ανάμεσα στα ΜΑΤ και σε ορισμένες περιφερειακές ομάδες. Πολλοί δεν είναι ούτε καν μαθητές για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας θα πάρουν την καλύτερη απάντηση. Δεν μας σταματά τίποτα. Είμαστε χιλιάδες και έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Το παράνομο και παράλογο που ζητάμε είναι τα σχολεία μας να λειτουργούν με ασφάλεια. Και το μόνο που δεχόμαστε από την κυβέρνηση είναι εκβιασμοί για τηλεαπουσίες, εισαγγελίες έξω από τα σχολεία μας και πλέον δημιουργίες ΜΑΤ. Αν η κυβέρνηση επιλέγει στα δίκαια αιτήματά μας να απαντάει με βία και καταστολή, τότε και εμείς απαντάμε οργανωμένο και πιο μαζικό και δυνατό αγώνα. Καθηγητές ζητάμε και καθαρά σχολεία και εσείς μας απαντάτε με τρομοκρατία. Καλούμε πενταμελή και δεκαπενταμελή να κάνουν γενικές συνελεύσεις και να πάρουν αποφάσεις καταδίκης για το σημερινό γεγονός, την επίθεση στους μαθητές στην Αθήνα. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, μαθητικό ραντεβού με πολύμορφους δραστηριότητες. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί, άγμα Βενιζέλου κινητοποίηση με εκπαιδευτικούς. Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης. Καταγγέλουμε με τη σημερινή μας κινητοποίηση το κράτος των αφεντικών, την κυβέρνηση του κεφαλαίου για την άγρια καταστολή με την οποία απάντησε σήμερα το πρωί στο αίτημα των μαθητών για σχολεία ασφαλή, για κάλυψη όλων των κενών που υπάρχουν, ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας. Η σημερινή επίθεση έρχεται μετά το χθεσινό ανέτιο χτύπημα της μεγάλης αντιφασιστικής πορείας έξω από το εφετείο, με αφορμή το τέλος της δίκης των καθαρμάτων της Χρυσής Αυγής. Έρχεται να προσθεθεί στα χημικά που δέχτηκαν οι υγειονομικοί την προηγούμενη εβδομάδα. Όποιος αγωνίζεται, όποιος σηκώνει κεφάλι, έρχεται αντιμέτωπο με το μαστίγιο του κράτους. Η Υπουργός Παιδείας, όπως κάνει σύσσωμη η κυβέρνηση, δεν δέχτηκε να ακούσει τα αιτήματα των μαθητών. Αντίθετα, έζωσε το Υπουργείο με ΜΑΤ. Φαίνεται πως συνομιλεί μόνο με τους εμπόρους της παιδείας, αυτούς που μετατρέπουν τα σχολεία, τις σχολές, σε μαγαζιά των επιχειρήσεών τους. Αυτούς που ζητούν από την κυβέρνηση, αυτά που ζητάνε από την κυβέρνηση οι μαθητές, να μαθαίνουν πριν το αλφάβητο, τη μυρολατρία, το σκύβε το κεφάλι, το κοίτα τη δουλειά σου, την ανιστόρητη αποδοχή, πως τίποτα δεν αλλάζει. Είναι οι ίδιοι που ζητούν από τους εργάτες να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς δικαιώματα, χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, όποτε, όπως και με όποιο μισθό θέλουν οι μεγαλοεργοδότες. Αυτοί που μας μιλάνε για διάλογο και δημοκρατία, μας χτυπάνε κάθε φορά που διεκδικούμε τα αυτονόητα. Αυτοί που δίνουν 4 δις για τα σφαγεία του ΝΑΤΟ, μας λένε πως δεν υπάρχουν λεφτά για την παιδεία και την υγεία του λαού. Αυτοί που μας έκλεψαν από το χέρι το βιβλίο, μας κατηγορούν ότι μείναμε αδιάβαστοι. Μας λένε ότι αυτή την παιδεία θα έχουμε. Τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και με ΣΥΡΙΖΑ χτυπούσαν συνταξιούχους και φοιτητές, τώρα με Νέα Δημοκρατία υγειονομικούς και μαθητές. Ας μην ψάχνει κάποιος για διαφορές. Το κράτος τους, είτε με τους μεν είτε με τους δε, είναι πάντα απέναντι στο λαό. Επιστρατεύουν κάθε τρόπο για να φοβίζουν όποιον αγωνίζεται. Με πρώτα από όλους τους νόμους που τους παρήγγειλαν οι μεγαλοεργοδότες. Για το χτύπημα στην απεργία, για το περιορισμό των διαδηλώσεων, για τις συνδικαλιστικές και δημοκρατικές ελευθερίες. Στόχος τους είναι η καρδιά του αγώνα, της διεκδίκησης, οι συλλογικές διαδικασίες, η συζήτηση, ο κοινός προβληματισμός του λαού. Ας τους το πούμε λοιπόν άλλη μια φορά για να το καταλάβουν. Οι μαθητές δεν είναι μόνοι τους γιατί έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Κάθε φορά που θα σηκώνεται κλοπ και θα πέφτει χημικό σε όποιον σηκώνει κεφάλι, σε όποιον αγωνίζεται, η απάντηση του οργανωμένου λαϊκού κινήματος θα είναι άμεση και αποφασιστική. Κάθε φορά που θα προσπαθούν να σταματήσουν μια λαϊκή κινητοποίηση, θα βρίσκουν μπροστά τους πολλαπλάσιες δυνάμεις στους δρόμους. Στην καταστολή, στη βρώμικη προπαγάνδα και τη λάσπη, όπως αυτοί που τόσο καιρό ρίχνουν για τις καταλήψεις των μαθητών,
Η μόνη απάντηση θα είναι η ολόπλευρη μαζική ταξική αλληλεγγύη. Οι εργαζόμενοι, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι φτωχοί αγρότες και αυταπασχολούμενοι είναι ενωμένοι κάτω από κοινά αιτήματα, κοινό πλαίσιο πάλης. Δεν μας φοβίζουν ούτε οι νόμοι τους, ούτε η καταστολή τους. Κάθε μέρα θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Ενώνουμε και σήμερα τη φωνή μας με τη φωνή των αγωνιζόμενων μαθητών. Τα σωματεία απαιτούν ασφαλή λειτουργία των σχολείων με όλα τα μέτρα προστασίας από την πανδημία. 15 μαθητές στο ανώτερο ανατάξει. Κάλυψη όλων των κενών με προσλήψεις καθηγητών, καθαριστριών και όλου του αναγκαίου προσωπικού, με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παλεύουμε δίπλα-δίπλα για ζωή, δουλειά και μόρφωση με αξιοπρέπεια όπως αρμόζει σε ανθρώπους του 21ου αιώνα. Δεν θα πληρώσουμε την κρίση τους, δεν θα πληρώσουμε με την υγεία την πανδημία, δεν θα δεχτούμε να ζήσουμε όπως μας ετοιμάζουν. Μαθητές και εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά.